Καλησπέρα σας, αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι παρεμφερές με το θέμα της προηγούμενης ομιλίας του Μονικό και έχει να κάνει με τους προφήτας των Εσχάτων και προδρόμους της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, τον Ηλία και τον Ενόχο. Αυτοί οι δύο προφήτες θα έλθουν εις τα έσχατα, δηλαδή εις τα σημέρας του Αντιχρίστου, προκειμένου να καταγγείλουν από την μία τον Αντίχριστο ως ψευδόχριστο, να μιλήσουν δηλαδή, να βεβαιώσουν το ποιόν του Αντιχρίστου, ποιος πραγματικά είναι, και από την άλλη επίσης να κηρύξουν μετάνοια, επιστροφή σε όλους τους ανθρώπους τότε, προαναγγέλλοντας την ταχεία επανέλευση, τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας, Ιησού Χριστού. Οι προφήτες, ασφαλώς, είναι δύο και όχι τρεις ή περισσότεροι, διότι αυτό το αναφέρει ξεκάθαρα και ρητά η Αγία Γραφή, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Ιερά Αποκάλυψη, όπου μιλά για δύο μάρτυρας, λέει δώσω της δυσή μάρτυση, εδίο ελέ, εδίο λιχνίε, όπου αναφέρεται στους δύο προφήτες σύμφωνα με την ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας, και βεβαίως έπειτα η συνολικά η πατερική γραμματεία αναφέρει ως επικρατές, συντριπτικά επικρατέστερος, χωρίς καμία αμφισβήτηση, ερμηνεύοντας το κείμενο Σειράς Αποκαλύψεως, ότι οι δύο αυτοί μάρτυρες και προφήτες θα είναι ο Ηλίας και ο Ενόχ, για τους οποίους μάλιστα υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες και αναφορές στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα για τον προφήτη Ηλία, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά λόγω του ότι γίνεται αναφορά και για κάποιον τρίτο προφήτη, πεπλανημένος, είναι πλανεμένη η αντίληψη ότι θα υπάρξει και τρίτος εκτός από τους δύο, όπου επικρατέστερος γι' αυτό φαίνεται να είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην αντίληψη αρκετών πιστών. Θα ήθελα λοιπόν λίγο εν συντομία να ασχοληθούμε και να ξεκαθαρίσουμε το σημείο αυτό σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ή λένε ότι μπορεί να μην είναι τρεις, αλλά ένας από τους δύο είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Βέβαια, ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος απαντά μέσα στην Αποκάλυψη. Είπαμε ότι θα το δούμε παρακάτω και αναφέρεται ότι είναι δύο οι μάρτυρες και όχι τρεις. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, μέσα στο Ευαγγέλιο του, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, στο τέλος του Ευαγγελίου, δίνει την απάντηση πάνω σε αυτό. Εκεί όπου γίνεται η αποκατάσταση του Αποστόλου Πέτρου εις το αποστολικό αξίωμα, καθώς είχε αρνηθεί τρεις φορές τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και τον αποκαθιστά στο αποστολικό αξίωμα Χριστός, κάποια στιγμή ο Πέτρος βλέπει τον Ιωάννη, τον Θεολόγο, και ρωτάει τον Χριστό, «Ωραία Χριστέ μου, ωραία Κύριε, τώρα εμένα με αποκατέστησες, με ανέπαυσες, ούτως δε τι, με αυτόν τι θα γίνει, τι πρόκειται να συμβεί με τον Ιωάννη?» Το είπε ίσως, λένε οι πατέρες, από ενδιαφέρον και λίγο ίσως από ζήλια ή κυρίως από στοργικό ενδιαφέρον, θα λέγαμε, αδελφικό απέναντι στον Ιωάννη που και αυτός αγαπούσε. Και του απαντά ο Χριστός ότι «Εάν αυτόν θέλω μένει νεος έρθω με τι προσέ, σοι ακολούθη μου. Εάν δηλαδή θέλω εγώ, θελήσω και πάρω την απόφαση να μείνει αυτός ζωντανός
μέχρι τη Δευτέρα μου παρουσία, εσένα τι σε ενδιαφέρει, τι έχεις να κερδίσεις εσύ, αν μάθεις τι θα απογίνει αυτός. Εσύ ακολούθη με και φρόντισε για την ειδική σου σωτηρία. Και λέει πάνω σε αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, εξήλθενουν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος σου καποθνίσκει. Δηλαδή, για τον εαυτό του ότι εξήλθε ο λόγος, διεφημίστηκε ο λόγος έξω εις όλους τους αδελφούς και τους πιστούς, ότι ο Ιωάννης δεν πρόκειται να πεθάνει. Αλλά, και ουκ είπεν αυτό ο Ιησούς, λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, ότι ουκ καποθνίσκει, αλλά αν αυτόν θελωμένη είναι ως έρχομαι, τι προσέ. Δηλαδή, δεν είπε ο Ιησούς εις τον Πέτρον ότι ο μαθητής αυτός ο Ιωάννης δεν θα αποθάνει, αλλά υποθετικά είπε ο Χριστός. Εσύ τι ανακατέμεσαι, τι σε ενδιαφέρει γι' αυτό. Εάν εγώ για παράδειγμα θέλω να μείνει μέχρι ότου έλθω, τι νοιάζεσαι εσύ. Δεν είμαι εγώ Θεός, δεν μπορώ να κάνω με τον καθένα ό,τι θέλω. Εσύ ακολούθη με. Επομένως λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο εμέσως πλην σαφώς, απαντά ο Ιωάννης ο Θεολόγος ότι δεν πρόκειται να ζήσει, δεν υπήρχε περίπτωση να μην πεθάνει ο ίδιος. Το βεβαιώνει ότι ο ίδιος ο Χριστός, άλλωστε, όπως λέει η παράδοση της Εκκλησίας μας, ο Άγιος και τα Συναξάρια, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος πέθανε, κάτι που δεν έγινε με τους δύο προφήτες, θα το δούμε παρακάτω, τον Ηλία και τον Ενόχ. Και γι' αυτό είναι οι επικρατέστεροι αυτοί ως προφήτες των Εσχάτων. Ο Ενόχ και ο Ηλίας δεν έχουν γνωρίσει μέχρι τώρα θάνατο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λοιπόν πέθανε στην Έφεσο, εντάφη, ανέστη και ανελήφθη. Δηλαδή, ανέστη μετά από λίγο και με το αναστημένο σώμα του, το αφθαρτισμένο, το ένδοξο, ανελήφθη στους ουρανούς. Με αυτό το σώμα με το οποίο θα αναστηθούν και οι νεκροί στην Καθολική Ανάσταση κατά την ημέρα της Κρίσεως. Δηλαδή είναι προάγγελος το γεγονός αυτό, η μετάσταση σε αυτού του Αγίου Ιωάννου, είναι προάγγελος της Αναστάσεως των νεκρών. Και αυτό συνέβη μόνο στον Ιωάννη τον Θεολόγο και στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Παναγία μας, που και αυτή πέθανε, ανέστη και με το αναστημένο σώμα της, το αφθαρτισμένο, το ένδοξο, ανελήφθη εις ουρανούς, εις την Βασιλεία του Χριστού, όπου θα εισέλθουν οι Άγιοι με τα σώματά τους, ψυχή και σώματι. Εκεί λοιπόν η πρώτη που έχουν εισέλθει, οι πρώτοι κάτοικοι και πολίτες της ουράνιας βασιλείας είναι η Παναγία και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Λένε, χρησιμοποιούν κάποιο επιχείρημα την ανωνυμία. Λένε ότι για λόγους ταπεινώσεως ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος δεν αναφέρει τον εαυτόν του μέσα στην Αποκάλυψη. Αυτό όμως το επιχείρημα καταρρύπτεται αμέσως, διότι ανωνύμως αναφέρει και τους δύο άλλους. Δηλαδή, αναφέρεται σε δύο μόνο, τους οποίους δεν κατονομάζει. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα ταπείνωσης, ανωνυμίας, δήθεν απόκρυψης του ιδίου λόγω ταπεινώσεως. Και τέλος, σε ό,τι αφορά το θέμα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, αυτό που λέγεται μέσα στην Αποκάλυψη και κάποιοι το παρεξηγούν, στο 10ο κεφάλαιο, όπου λέει ο άγγελος στον Ιωάννη μετά την βρώση του ανοιγμένου βιβλιαριδίου, εδόθηκε στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο να καταφάγει ένα μικρό βιβλίο, το οποίο ήταν γλυκίος μέμι, ας πούμε, στο στόμα του, στο λάρικά του και στο στομάχι του πικρό, ως δηλητήριο. Αυτό τέλος πάντων κάτι σημαίνει, δεν θα το αναλύσουμε εδώ. Απλά του είπε ο άγγελος ότι δίσε πάλι προφητεύσε Ιωάννη επί λαΐς και έθνεση και γλώσσες και βασιλεύσει πολλής. Και κάποιοι το παίρνουν, μένουν σε αυτό και λένε, α, βλέπετε, να, αυτό σημαίνει ότι πάλι θα ξαναέρθει ο Ιωάννης στα έσχατα για να προφητεύσει. Μα αυτό, όπως ενδυνεύουν οι πατέρες αγαπητοί, είναι πολύ εύκολο κανείς να το εξηγήσει. Με την κοινή λογική δεν χρειάζεται να την ερμηνεία των πατέρων. Αλλά τέλος πάντων, λένε οι πατέρες ότι αυτό σημαίνει πως είναι η έμεση προφητεία που κάνει και ο Άγιος Θεοδολόγος και όλοι οι προφήτες μέσω των συγγραμμάτων τους, διαχρονικά, διαμέσου των αιώνων. Εκείνος ο οποίος διαβάζει τα συγγράμματα δέχεται τις προφητείες του Ιωάννου, του Ισαΐα, του Ιερεμία, του Ιεζεκίλ, του Δανιήλ, όλο. Και βλέπουμε ότι πάλι και πολλάκις οι Άγιοι προφητεύουν. Προφητεύουν μέσα από τα συγγράμματά τους. Και οι προφητείες τους ποτέ δεν εξαντλούνται. Να ξέρετε, δηλαδή, μία προφητεία που είπε ένας Άγιος, ένας προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, μπορεί να έχει και δεύτερο και τρίτο πλάνο ερμηνείας.
Μπορεί και, και του Αγίου Θεόλογου οι προφητείες δεν εξαντλούνται με ένα γεγονός, αλλά συνεχώς ερμηνεύονται και συνεχώς εκπληρώνονται μέχρι να φτάσουν στα έσχατα και την τελική εκπλήρωσή τους. Φεύγουμε λοιπόν από το πρόσωπο του Αγίου Ιάκου Θεολόγου και ερχόμαστε στους δύο προφήτες, τον Ηλία και τον Ελόγο. Το τροπάριο του προφήτου Ηλία μας λέγει ότι ο ένας αρχοσάγγελος των προφητών Ικρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Άρα βλέπουμε εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο προφήτης Ηλίας είναι ο πρόδρομος, ο δεύτερος, δηλαδή της δευτέρας παρουσίας του Χριστού, μαζί με τον Ελόγο. Οι Εβραίοι βεβαίως συχαίουν τις δύο παρουσίες, την πρώτη με τη δευτέρα, και πιστεύουν, δέχονται μόνο μία. Γι' αυτό συχαίουν τον Ηλία με τον πρόδρομο. Για τον πρόδρομο λέγεται στις γραφές ότι θα έλθει και θα δράσει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής σε πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Με το πνεύμα, την δύναμη, την χάρη του προφήτου Ηλία. Θα είναι δηλαδή το ίδιο ασκητικός όσο ο προφήτης Ηλίας. Θα έχει τον ίδιο ζήλο για την αλήθεια και τον Θεό, όπως ο προφήτης Ηλίας, την ίδια παρησία με αυτόν. Αλλά δεν θα είναι ο Ηλίας όμως. Είναι ξεχωριστό πρόσωπο ο ένας και ξεχωριστό πρόσωπο ο άλλος. Δεν υπάρχει το θέμα της μετεμψύχωσης ή μετεσάρκωσης όπως κάποιοι εσφαλμένα πιστεύουν στην Ορθοδοξία, λύνουν για όνομα του Θεού. Ή όπως πίστευαν εσφαλμένα κάποιοι από τους Ιουδαίους. Έτσι λοιπόν, οι Εβραίοι συχαίοντας τις δύο παρουσίες έλεγαν στον Χριστό, συμμαθητά και συμμαθητάς του Κυρίου, ότι για να είναι αυτός ο Χριστός θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί ο Ηλίας, γιατί δέχονταν στην μοναδική για αυτούς παρουσία του Χριστού ως πρόδρομο της τον Ηλία. Και έλεγαν ότι αφού δεν εμφανίστηκε ο Ηλίας εις τας ημέρας μας, αυτό σημαίνει ότι αυτός που έρχεται ως διδάσκαλο δεν είναι ο Χριστός. Είναι κάποιος άλλος, κάποιος απατεώνας, κάποιος αγίρνης. Έπρεπε πρώτα να εμφανιστεί ο Ηλίας, δείξε μας τον Ηλία για να δεχτούν αυτόν ως Χριστό. Όμως ο Ηλίας, αγαπητοί μου, όπως το λέγει ξεκάθαρα η Γραφή, θα είναι πρόδρομος της δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Λέει ο προφήτης Μαλαχίας, «Ιδού εγώ αποστέλω ημίν Ηλίαν τον θεσβήτην, πριν ελθύν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή, ως αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς Υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, μη ελθόν πατάξω την γην άρδη». Δηλαδή, ιδού εγώ αποστέλω, εγώ ο Κύριος, ο Θεός, αποστέλω Ηλίαν, και όχι Ηλίαν τον οποιονδήποτε, κάποιον άλλον Ηλίαν, αλλά Ηλίαν τον θεσβήτη, δηλαδή τον συγκεκριμένο Ηλία, τον προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, επί Αχάβ και Ιεζάβε, αυτόν τον Ηλία. Πότε? Πριν ελθύν την ημέρα Κυρίου. Ποια ημέρα Κυρίου? Την μεγάλη και επιφανή. Την δευτέρα παρουσία εννοεί, γιατί στην πρώτη παρουσία ο Χριστός ήλθε ως άδοξος και ταπεινός και άσημος και μικρός, φαινομενικά άνθρωπος. Αλλά στην δευτέρα θα έρθει ως ένδοξος, περίβλεπτος Θεός, παντοδύναμος, παμφωτεινός, οι πάντες θα τον βλέπουν και θα αντιληφθούν την παρουσία του. Γι' αυτό και λέγεται η ημέρα αυτή μεγάλη και επιφανή, γιατί κανείς δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από αυτήν. Όλοι θα την αντιληφθούν. Ο Ηλίας λέει ως αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς Υιόν. Πώς ερμηνεύεται αυτό από τους πατέρες? Πατέρας θεωρείται η συναγωγή των Εβραίων, η οποία αποστάτησε από τον Θεό. Σταύρωσε τον Χριστό, δεν τον εδέχθη ως αληθινό Μεσσία και Θεό και έφυγε μακριά. Και έτσι ο Υιός είναι το παιδί της συναγωγής, η Εκκλησία, η Ορθόδοξος Εκκλησία που προήλθε από τους Εβραίους, από τη συναγωγή. Και θα έρθει για να αποκαταστήσει ο Ηλίας την καρδία του πατρός, να επιστρέψει δηλαδή τη συναγωγή προς την Εκκλησία. Βεβαίως αυτό, αγαπητοί μου, πρέπει να το δούμε με κάποια σχετικότητα, όχι στον απόλυτο βαθμό. Παρά τα όσα λέγονται, έτσι, και ο Απόστολος Παύλος, το έχω υπόψη, μου λέγει για επιστροφή του Ισραήλ,
ή στα έσχατα ή στον Θεό. Κάποιοι μιλάνε για απόλυτη επιστροφή. Όμως αυτό δεν είναι δυνατό να συμβεί και δεν πρόκειται να συμβεί, διότι ο Αντίχριστος, το λέει ο ίδιος ο Χριστός, θα έρθει πρώτα και κυρίως για τους ίδιους τους Ιουδαίους. Αυτοί είναι που ετοιμάζουν το έδαφος για να έρθει ο δικός τους Μεσσίας. Τους κατηγορεί ο Χριστός ότι δεν δέχεστε εμένα ως Θεό και Μεσσία, που είμαι ο Υιός του Θεού, που έρχομαι εν το όνομα του Πατρός μου, και εκείνος που θα έρθει εν το ιδίο ονόματι, δηλαδή εν το όνομα του Διαβόλου, χωρίς να είναι ο Θεός Πατέρας του, εκείνο θα, από τον εγωισμό και τη σατανική περηφάνειά του θα τον δεχθείτε ως Θεό και Μεσσία. Και μάλιστα θα προετοιμάσετε και ολόκληρη την ανθρωπότητα για να τον δεχθεί. Επομένως λοιπόν, μπορεί να μετανοήσουν, ναι, οπωσδήποτε, και για αυτούς θα έρθει ο προφήτης Ηλίας και ο Ενώ. Και για όλους τους ανθρώπους μπορεί να μετανοήσουν κάποιοι από τους Εβραίους. Δεν θα είναι όμως όλοι, μπορεί να είναι αρκετοί. Όπως όσοι περίπου θα είναι πάνω κάτω και από όλες τις φυλές και τους λαούς και τις γλώσσες εκείνη την εποχή. Γιατί το κήρυγμα του προφήτη λέει και τώρα θα είναι παγκόσμιο, θα το βλέπουν οι πάντες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μετανοήσει ολόκληρη η ανθρωπότητα ή ολόκληρος ο εβραϊκός λαός. Θα είναι πολύ λίγοι αυτοί, δυστυχώς, συντριπτικά με την πλειονότητα που θα προσκυνήσει τον Αντίχριστο. Και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, επειδή λέει ο Χριστός ότι ψυγίσετε, θα γίνει ψυγείο η αγάπη των πολλών κατά τα ημέρας του Αντιχρίστου, θα έρθει ο προφήτης Ηλίας όσο είναι δυνατόν στο να αποκαταστήσει την καρδία, να ενώσει και να προσεγγίσει τις καρδίες των ανθρώπων προς τον πλησίον τους. Να αναθερμάνει τις σχέσεις για εκείνους τους καλοπροαίρετους, τους δεκτικούς της μετανοίας και του κηρύγματος των δύο προφητών. Μη ελθόν, λέει ο Κύριος, προειδοποιώντας, πατάξω την γη νάρτη. Θα στείλω αυτούς τους δύο προφήτας, έτσι ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος, για να μην έλθω εγώ κατευθείαν, χωρίς αυτούς, χωρίς τη δική τους παρουσία, μετά τον Αντίχριστο, και πατάξω άρδην την γη. Εκ θεμελίων δηλαδή, τους στείλω όλους στην κόλαση. Και λέει πάλι ο Χριστός, Ηλίας μεν έρχεται και αποκαταστήσει πάντα. Το αποκαταστήσει πάντα δεν σημαίνει ότι θα σωθούν οι πάντες, αλλά ότι θα διορθώσει τα πάντα, ο προφήτης Ηλίας, αλλά ότι θα δώσει την ευκαιρία και την δυνατότητα μετανοίας σε όλους τους ανθρώπους της εποχής εκείνης και θα καταστήσει αναπολόγητους όλους εκείνους που δεν θα μετανοήσουν εν τέλει και θα συνεχίσουν να προσκυνούν τον Αντίχριστο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, επίσης η Αγία Γραφή λέγει για τον προφήτη Ηλία ως πρόδρομο, έτσι. Παρουσιάζουμε τις αποδείξεις της Γραφής ότι ο Ηλίας θα είναι μαζί με τον Ενώ οι δύο πρόδρομοι, οι δύο προφήτες. Λέει ο σοφός Ιρά για τον Ηλία, ο καταγραφής εν ελεγμής εις καιρούς κοπάσε οργήν πρόθυμου. Δηλαδή ο Ηλίας είναι αυτός που καταγράφηκε στους προφήτας, που προφητεύθηκε η παρουσία του, εις καιρούς, εις τους εσχάτους καιρούς, τους εσχάτους χρόνους, για να, που θα έρθει κοπάσε, για να κοπάσει, για να σταματήσει την οργήν του Χριστού πρόθυμου, πριν ξεσπάσει τελικά και τελεσίδικα η εκδίκηση του Θεού. Όλοι ασυγκράτητοι κατά την ημέρα της κρίσεως θα έρθει όσο γίνεται για να μετριάσει αυτήν την οργή, να μετριάσει αυτόν τον θυμό. Λέει ως πάλι ο σοφός Ιρά για τον Ηλία, μακάρι οι ειδώντεσε και η αγάπη και κοσμημένη, είναι μακάρι, είναι τρισευτυχισμένη προφήτα Ηλία, αυτοί οι οποίοι σε έχουν ήδη δει με τα μάτια του ζωντανά και αυτοί που είναι και κοσμημένοι, στολισμένοι με την αγάπη του Χριστού για τον Θεό, για τους πιστούς, για τον πλησίον, αλλά και για σένα τον ίδιο. Και μάλιστα, και γάρ ημείς, ζωή ζησόμεθα, εδώ εκφράζει, υπενήσεται την ζωή που θα ζήσουν οι πιστοί των εσχάτων δίπλα στον προφήτη Ηλία. Θα ζήσουμε την ζωή αυτή. Θα σε δούμε από κοντά, στα έσχατα με τα μάτια μας. Εκφράζει τη λαντάρο σοφός Ιρά, να ζήσεις τα σημέρας του προφήτη Ηλία. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν πιστοί οι οποίοι θα τον δουν με τα μάτια τους. Θα ζήσουν, το λέω σοφός Ιρά. Μπορεί πολλοί άγιοι να μην ήθελαν να ζήσουν στα χρόνια του Αντιχρίστου,
Αλλά βέβαια μην πιστεύσετε ότι οι Άγιοι φοβόντουσαν στην πραγματικότητα. Έτσι, απλά είχαν επίγνωση, συνέστηση της ανθρώπινης αδυναμίας και έθεταν ένα μέτρο σύγκρισης για εμάς. Ό,τι έλεγαν, το έλεγαν πρώτα για εμάς και λιγότερο για τους εαυτούς των, διότι να προσέχουμε εμείς που θα βρεθούμε εις ταυς ημέρας εκείνας. Διότι οι ίδιοι, πέστε μου, Μέγας Βασίλειος, ο οποίος μίλησε όντως κάπως έτσι και είπε ότι δεν θα ήθελα να ζω σήμερα, είναι δυνατόν να πιστέψουμε για τον Μέγα Βασίλειο ότι θα φοβόταν τον Αντίχριστο, ή ότι θα φοβόταν να ζήσει τα σημαίνει, είναι δυνατόν. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια εδώ. Μέγας Βασίλειος, Μέγας Αθανάσιος, Γρηγόρος ο Παλαμάς. Είναι δυνατόν να πει κανείς ότι θα φοβηθούν, θα φοβόντουσαν ποιοι αυτά τα τεράστια αναστήματα των Αντίχριστων? Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλλά οι άλλοι το λέγανε για μας. Και δέστε, αγαπητοί μου, ότι υπάρχει και η άλλη όψη, η θετική του να ζει κανείς στην εποχή του Αντιχρίστου. Θα ζήσουμε ταυτόχρονα, όχι μόνο στα σημαίρα του πλανεμένου του Ιού της Απολίας του Αντιχρίστου, αλλά και στα σημαίρα των δύο προφητών του Χριστού, του Ηλία και του Ενώ. Τι πιο ωραίο, τι πιο χαρμόσυνο, θα σας το πω λίγο παρακάτω. Τι πιο παρήγορο από αυτό? Αυτή είναι η ελπίδα για μας. Η τροφή των ψυχών μας. Αυτοί που θα μας δίνουν κουράγιο, θα μας δυναμώνουν. Θα τα τονίσω και λίγο παρακάτω αυτά. Ηλίας, ως εν λέλαπη εσκεπάστη. Σας μιλώ, λέω, σοφός Ηρά, για αυτόν τον Ηλία. Αυτόν τον Ηλία θα συναντήσετε εσείς, οι πιστοί των Εσχάτων. Αυτόν τον Ηλία θα συναντήσετε, ο οποίος εν λέλαπη, δηλαδή πέσα σε πύρινη λέλαπα, σε φωτιά, εσκεπάστη. Σε πύρινη λέλαπα, είναι αυτός ο πύρινος Ηλίας που φόρεσε τη φωτιά και όχι κάποιος άλλος Ηλίας. Αυτόν τον Ηλία λοιπόν να περιμένετε. Σύντομο ιστορικό των δύο προφητών. Περνάμε πρώτα στον Ηλία. Ο Ηλίας λοιπόν, ο πύρινος ηλωτής του Κυρίου, ο οποίος όταν ήταν να γεννηθεί ο πατέρας στο Σοβάκι, είδε όραμα ότι το βρέφος ο Ηλίας ήταν όλο μέσα σπαργανωμένο από τη φωτιά, μέσα στη φωτιά σπαργανωμένο, και ότι οι άγγελοι που τον έτρεφαν του έδιναν φωτιά να φάει. Συμβολίζει τον πύρινο ζήλο, συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα που θα τον κατακλείσει, συμβολίζει, αν θέλετε, το χαρακτήρα, την προσωπικότητα, το εκρηκτικό, το δυναμικό ταπεραμέντο του προφήτη Ηλία, που θα είναι υπέρ πάντα. Δεν θα υπάρχει πιο δυναμικός άνθρωπος από αυτόν, πιο ατρόμητος από τον προφήτη Ηλία στην εποχή εκείνη. Και αν κάποιος θέλει να φοβηθεί, ας φοβηθεί τον προφήτη Ηλία. Σου εξηγήσω γιατί, και όχι τον Αντίχριστο. Θα το καταλάβετε στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, ο πύρινος ήταν ζηλωτής, γιατί είχε τόσο ζήλο για τον Θεό, για την αλήθεια. Έβλεπε στην εποχή του τον Ισραήλ να πέφτει στην ειδωλολατρία, να λατρεύει τον Σατανά, τον Εωσφόρο, τον Βάαλ. Γιατί ο βασιλεύς του βορείου βασιλείου, του βασιλείου του Ισραήλ, στο οποίο έδρασε ο προφήτης Ηλίας, η Παλαιστίνη ήταν χωρισμένη σε δύο βασίλεια, είχε διαιρεθεί ο λαός, στο βασίλειο της Ιουδαίας, το νότιο βασίλειο, και το βασίλειο του Ισραήλ, το βόρειο βασίλειο, στο οποίο κυρίως και κατεξοχήν έδρασε ο προφήτης Ηλίας με βασιλέα τον Ασεβή Αχάβ και την ασεβέστερη ακόμα γυναίκα του Ιεζάβελ, που ήταν ιδωλολάτρησα, σιροφινίκησα, αλλοεθνής. Και αυτή παρέσυρε τον βασιλέα, εθανάτωσε όλους τους προφήτες, τους ιερείς του Θεού, κατέσκαψε τα θυσιαστήρια του Θεού και έκανε καινούργια θυσιαστήρια για να λατρεύουν τον Βάαλ και την Αστάρτη, την θεά Αφροδίτη, με πορνικά όργια και πολλά άλλα που θα τα αφήνω για να σας τα πω λίγο παρακάτω. Για να σας εξηγήσω γιατί έδρασε ο προφήτης Ηλίας ακραία σε κάποιες περιπτώσεις, όπως φαίνεται σε μερικούς, και όχι με φιλανθρωπία, αλλά με ιδιαίτερη αυστηρότητα και αποτομία. Θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ηλίας, ο οποίος δεν φοβόταν τίποτα, είχε τόσο μεγάλη αγάπη για τον Θεό, ώστε ζούσε τόσο πολύ την παρουσία του Θεού, ώστε δεν ανεχόταν, δεν συμβιβαζόταν ούτε με την παραμικρή, ας πούμε, έτσι, υπόνοια γεγονότος, πράγματος, πράξεως, λόγου, οτιδήποτε που θα μπορούσε να αποτελεί προσβολή και ασέβεια και βλασφημία απέναντι στο μεγαλείο του Θεού. Ο προφήτης Ηλίας ήταν ξεκάθαρος, ήταν απόλυτος αυτό. Δεν μπορούσε να ανεχτεί τους προδότες, τους εχθρούς του Χριστού, τους εχθρούς του Θεού του Ισραήλ.
Γιατί ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Θεός του Ισραήλ, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο προφήτης Ηλίας, τέλος πάντων, για να τιμηθεί για όλη του την δράση, λέει η Γραφή ότι στο τέλος ανελήφθη όχι στον ουρανό. Ο προφήτης Ηλίας ποτέ δεν ανελήφθη στον ουρανό. Γιατί υπάρχει λέξη κλειδί στη Γραφή που πολλοί δεν προσέχουν. Λέει η Γραφή, ανελήφθη ως εις τον ουρανό. Ως. Δηλαδή φαινόταν στα μάτια του Ελισαίου, του μαθητού του, στα μάτια τα δικά μας, να αναλαμβάνεται εις τους ουρανούς, στη Βασιλεία του Χριστού, αλλά δεν έγινε έτσι, δεν ανελήφθη. Δεν θα μπορούσε να γίνει έτσι. Γιατί το είπαμε και πριν, στην περίπτωση του Αγίου Θεολόγου, ο Ηλίας δεν πέθανε, ζει. Το θνητό σώμα του προφήτη Ηλία δεν θα μπορούσε να κληρονομήσει την αθανασία. Το φθαρτόν, ο πτωρεύει ο Απόστολος Παύλος, το φθαρτόν δεν μπορεί να εισέλθει και να κληρονομήσει την αφθαρσία. Να εισέλθει στον χώρο της αιωνιότητας που είναι άφθαρτη και αθάνατη και ατελεύθητη. Γιατί είναι θνητό, είναι πεπερασμένο σώμα, είναι υγιεινό. Πρέπει να μεταστοιχειωθεί, να μεταμορφωθεί σε άφθαρτο, σε αθάνατο, σε αναστημένο, σε ένδοξο. Αυτό θα γίνει μόνο όταν πεθάνει. Ο Χριστός λέει ότι αν ο κόκκος του σίτου, και το λέει για την ανάσταση, την αναγκαιότητα της δικής του, δικού του θανάτου και της αναστάσεώς του, αλλά και της αναστάσεώς όλων των υπολείπων των ανθρώπων. Αν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει το σιτάρι, ο κόκκος στη γη να σαπίσει, να πεθάνει δηλαδή, και μετά να αναστηθεί ξανά, δεν βγάζει καρπό. Μόνο αν συμβεί έτσι. Άρα λοιπόν, πρέπει πρώτα να πεθάνει και μετά να πάει στους ουρανούς. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι ανελήφθη ως εις τον ουρανό. Κάτι που συνέβη και με τον Ενόχ. Περνάμε όμως στον προφήτη τον δίκαιο τον παππούλη Ενόχ. Τον μεγάλο αυτόν Άγιο της Εκκλησίας μας. Που γι' αυτός θα διαδραματίσει με τη σειρά του τεράστιο ρόλο εις τα έσχατα. Ο Ενόχ έζησε ολίγον πρώτου κατακλυσμού του Νόε. Τότε που η αμαρτία ήταν τεράστια, η αποστασία μεγεθυμένη στο έπακρον, η ανομία, η ασέβεια, η ανταρσία κατά του Θεού. Λέει η Γένεσης, η Αγία Γραφή, ότι εκείνες τα σημέρας, λέει, η ή του, του Θεού, δηλαδή η απόγονη του Σιφ, όταν ο Άβελε δολοφονήθη από τον Κάιν, τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, τα πρώτα παιδιά, ο Κάιν και ο Άβελ, ο Κάιν δολοφόνησε τον Άβελ. Ο Άβελ ήταν πιο κοντά στο Θεό, ο Κάιν ήταν πιο κοντά στο διάβολο. Έκανε τα θελήματά του και γι' αυτό εξεδήλωσε φωνικές διαθέσεις κατά του αδερφού του και τον σκότωσε. Επειδή η θυσία του Άβελ έγινε περισσότερο ευάρεστη και δεκτή στον Θεό, ενώ η δική του απερίφθη. Τότε αντί του Άβελ, λέει η Γραφή, έδωσε καρπόνι στην Εύαν ο Θεός τον Σιθ. Ο Σιθ ευλογημένος και αυτός, όπως ο Άβελ, ακολούθησε τη γραμμή αυτή, τον Υιόν του Θεού, παιδί του Θεού δηλαδή. Ενώ τα παιδιά του Κάιν ήταν πιο, πώς να το πει κανείς, ήταν πιο αντάρτες, πιο επαναστάτες. Δεν ήταν τόσο ήσυχοι, πράοι, ταπεινοί, απλοί, σεμνοί, κοντά στο Θεό. Θέλαν άλλα πράγματα. Δεν τους ικανοποιούσε η ζωή κοντά στο Θεό και κοντά στους γονείς, στους προπατορές τους. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά του Σιθ λέγονται Υιοί του Θεού, ενώ τα παιδιά του Κάιν, ή των ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι εξέπεσαν στην αμαρτία, έτσι, ή της αμαρτίας δηλαδή, ή των ανθρώπων και όχι του Θεού. Και κοντά στην εποχή του κατακλυσμού, άρχισαν, λέει, τα παιδιά του Θεού, ή του Θεού, να βλέπουν τις θυγατέρες των ανθρώπων, ή και το αντίστροφο, οι θυγατέρες του Θεού, τους ιούς των ανθρώπων, ότι ήσαν πολύ ωραίες, πάρα πανέμορφες, προκλητικές, ελκυστικές, όπως οι σημερινές γυναίκες, έτσι βαμμένες, φτιασιδωμένες και τις ερωτεύονταν, ελκύονταν από αυτές. Και έτσι λοιπόν, με το που ενώνονταν με αυτές τις γυναίκες, γινόντας ένας εκταρμάς, έχαναν την ταυτότητά τους ως παιδιά του Θεού, έπαβαν να είναι κοντά στο Θεό και η αμαρτία εξαπλωνόταν όλο και περισσότερο. Και γι' αυτό επήλθε και ο κατακλυσμός. Ενόχ έζησε ολίγα χρόνια, μια περίοδο πρώτου κατακλυσμού. Λέει ο Χριστός,
για την εποχή, για την περίοδο του κατακλυσμού, ότι θα είναι, λέει, όμοια με την περίοδο των Εσχάτων, των ημερών του Αντιχρίστου. Στην εποχή εκείνη, λέει, πρώτου Νόε, στο πρώτο κατακλυσμού του Νόε, λέει ο Χριστός, οι άνθρωποι ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, γαμούντες και εκγαμίζοντες, κάνοντες ό,τι μπορούσε να φανταστεί, όργιο, μπορούσε να ασέβεια, κολασία, ασέβεια, αμαρτία, μπορούσε να σκεφτεί και να μην φανταστεί κανείς, όλα τα είχαν διαπράξει. Δεν είχαν κανένα όριο, κανένα φραγμό, δεν σέβονταν πλέον τον Θεό. Είχαν ξεχάσει, είχαν απολέσει τη μνήμη του Θεού. Είχαν περιέλθει σε πλήρη λύθη και λησμοσύνη. Λέγοντας αυτά ο Χριστός για την εποχή και παραλύζοντας την εποχή του κατακλυσμού του Νόε με την εποχή του Αντιχρίστου, τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί μου? Είναι μία ακόμη απόδειξη που μας δίνει ο Χριστός για το τέλος της ιστορίας. Δηλαδή είναι σαν να μας λέει ότι κοιτάξτε, αφού αυτές οι δύο περίοδοι μοιάζουν, είναι ίδιες ουσιαστικά, τι έκανα σε εκείνη την περίοδο? Έφερα το τέλος. Έτσι, το τέλος. Δηλαδή, εξολόθρευσα τα πάντα. Δεν άφησα ούτε κουνούπι ζωντανό. Τελείωσε η ανθρωπότητα. Υπέγραψε τη θανατική της καταδίκη. Ήρθε το τέλος. Κατακλυσμός, μόνο όσοι ήσαν μέσα στην κυβωτό του Νόε. 8 άτομα εσώθησαν. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι στην παρόμοια περίοδο των Εσχάτων του Αντιχρίστου, το ίδιο θα γίνει και σε αυτήν. Θα επέλθει το τέλος. Το τέλος της ιστορίας και το τέλος του Αντιχρίστου και η Δευτέρα Παρουσία. Είναι σίγουρο. Και αποδεικνύεται από πάρα πολλές πλευρές. Ο Ενόχ, λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, έζησε συνολικά 365 χρόνια. Στα πρώτα 160 γέννησε τον Μαθουσάλα. Ο Μαθουσάλας έζησε 969 χρόνια. Δηλαδή, σχεδόν μια χιλιετία. Γι' αυτό είναι ο γυριότερος άνθρωπος που υπήρξε ποτέ πάνω στη γη. Γι' αυτό και λέμε ότι όταν κάποιος ζει πολύ και παρατείνεται η ζωή του, και του λέμε είσαι Μαθουσάλας. Ξεπέρασε ο Μαθουσάλα. Λοιπόν, ο Μαθουσάλας λοιπόν ήταν γιος του Ενό. Και αποτέλεσε αυτό, τι λέει η γραφή, ορόσημο για τον Ενό, διότι από εκείνο το σημείο και μετά διατυπώνει η γέννηση ότι ο Ενόχ ευηρέστησε το Θεό. Ενώ μέχρι τότε ζούσε μέσα στην αμαρτία. Ο Ενόχ ήταν απόλυτα εξαχριωμένος. Ήτανε σάπιος μέχρι το μεδούλι. Στο πρώτο ίμιση της ζωής του, τα πρώτα 160 χρόνια, έκανε ό,τι και οι υπόλοιποι, οι σύγχρονοί του, μέσα στην αμαρτία. Δηλαδή άξιος για τον κατακλυσμό κι αυτός. Έζησε σε εκείνη την εποχή την προκατακλυσμιαία. Και δεν απέφυγε δυστυχώς τα ρεύματα της εποχής. Παρασύρθηκε από αυτά. Όμως μετά το Μαθουσάλα, μετά τη γέννησή του, ευηρέστησε, λέει, το Θεό, μετενόησε ειλικρινά, μετεστράφει εκ θεμελίων ολόκληρος, μετέθεσε το νου του από τα αισθητά και τα μάτια και τα υλικά εις τα ουράνια. Μετέθεσε την ψυχή και την καρδία, την αναβίβασε εις τον ουρανό. Και εκεί είχε πάντοτε, είχε συντριβή, είχε πένθος για την προηγούμενη αμαρτωλή ζωή του, είχε μετάνοια. Άλλαξε τελείως μυαλά. Και γι' αυτό ο Θεός όχι απλά τον συγχώρεσε, αλλά τόσο πολύ ευχαρίστησε, ανέπαυσε τον Θεό και τον ευηρέστησε, που ο Θεός τον μετέθεσε ως εις τον ουρανό. Και λέει ο σοφός Ιράκ, μάλιστα, ενώ αποδείχθηκε υπόδειγμα μετανοίας και πίστεως, μετανοίας τις γενναίες, για όλες τις γενναίες. Ο Απόστολος Παύλος λέει για τον Ενόχ ότι ήταν παρημιώδης και η πίστη του. Επειδή ακριβώς είχε παρημιώδη, ασύλληπτη πίστη εις τον Θεό, γι' αυτό και ο Θεός τον βοήθησε να έχει αυτή τη συντρίβη, αυτή τη μετάνοια. Πίστη και μετάνοια. Έτσι λοιπόν ο Ηλίας στα Έσχατα θα είναι κάπως πιο αυστηρός και δικαιολογημένα, γιατί ο Ηλίας ήταν ακρεφνή ζηλωτής, καθαρότατος, απόλυτος, και είχε υπέρμετρη αγάπη για τον Θεό. Ο Ενόχ θα είναι πιο επίκης. Ο δίκαιος, ο προφήτης, ο Άγιος, ο παππούλης, ο Ενόχ, θα είναι πιο επίκης στους ανθρώπους, στους άλλους. Βέβαια και ο Ηλίας το ίδιο. Και αυτός θα... και οι δύο μετάνοια θα κηρύττουν. Άρα την επίκεια θα την έχουν μέσα τους και τη συγκατάβαση. Διότι αυτός που δεν είναι επίκης, δεν κηρύττει και μετάνοια. Άμα κηρύττω μετάνοια σε εσάς,
Και λέω ότι μπορείτε να μετανοήσετε, πάει να πει ότι μπορώ να είμαι ποιητικός και συγκαταβατικός απέναντί σας. Έτσι λοιπόν, ο Ενόχ, ερχόμενος στα σημέρα του Αντιχρίστου, θα λέει στους ανθρώπους όλες τις γενναίες εκείνες ότι κοιτάξτε, και εγώ ήμουν σαν και εσάς και χειρότερος από εσάς. Κι όμως έγινε το μεγάλο θαύμα στη ζωή μου, στην προσωπικότητά μου. Μετενόησα, αγίασα, ευηρέστησα τον Θεό. Μπορείτε και εσείς να κάνετε το ίδιο. Μπορείτε να κάνετε το αδιανόητο, αυτό που φαίνεται αδιανόητο τώρα στα μάτια σας. Δηλαδή να αρνηθείτε αυτό που προσκυνήσατε, τον άνομο, τον πλάνο, και να επιστρέψετε στον αληθινό Θεό, τον Θεάνθρωπο της αγάπης του Ιησού Χριστού. Πού βρίσκονται, αγαπητοί μου, όμως τώρα ο Ηλίας και ο Ενόχ, μέχρι να έρθουν κατά την ημέρα της ενθρονήσεως του Αντιχρίστου και να αναλάβουν δράση? Οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα μπορεί να είναι οι εξής. Θα γνωρίζετε ίσως το βίο, το παράδειγμα των 7 παιδών των Ενεφέσων, οι οποίοι 7 παιδες επιδεκείου του Ρωμαίου βασιλέως αυτοκράτορος του ιδωλολάτρου και αποστάτου, όπως λέγεται, εκοιμήθησαν σε ένα σπήλαιο. Μπήκαν μέσα σε ένα σπήλαιο, κοιμήθηκαν, για πόσο καιρό λέτε? Για 270 χρόνια. Κοιμήθηκαν σαν να ήταν μία μέρα. Και οι πατέρες λένε ότι αυτό βεβαίως είναι προάγγελος της Αναστάσεως, της Καθολικής Αναστάσεως των νεκρών. Γιατί ουσιαστικά όταν ξύπνησαν ήταν σαν να αναστήθηκαν μετά από 270 χρόνια. Αλλά ο ύπνος τους ήταν σαν μιας βραδιάς. Δηλαδή τα ρούχα τους άθαρτα, όπως ήταν, σαν να κοιμήθηκαν από βράδυ και να ξύπνησαν την επομένη, οι ίδιοι στην ίδια ηλικία, δεν πέρασε χρόνος από πάνω τους, όπως ήταν, έτσι ακριβώς σηκώθηκαν και οι ίδιοι, μετά από 270 χρόνια, και μάλιστα όταν η αυτοκρατορία είχε αλλάξει χέρια και είχε αλλάξει και πίστη, θρησκεία, από ιδωλατρική και είναι χριστιανική. Και αυτό γιατί σας το λέω. Μπορεί λοιπόν, αφού αυτό συνέβη για τους 7 παιδες, να συμβεί και τον Ηλία και τον Ενόχ. Δηλαδή ο Θεός θα τους κρατά, ο Χριστός εν υπνώση, χιλιάδες χρόνια, για όσο θέλει. Και την κατάλληλη στιγμή να τους ξυπνήσει και να αναλάβουν δράση. Επίσης μπορεί να τους συντηρεί κάπου, χωρίς να είναι απαραίτητα εν υπνώση, εν εγρηγόρηση, άγιοι είναι άλλωστε, και χωρίς να χρειάζεται να τρέφονται, χωρίς τροφή. Ή να τους δίνει τροφή όπως έτρεφε τον προφήτη Ηλία στο Χήμαρο Χωράφ, με κάποιον άγιο. Να τους τρέφει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για τον Θεό. Αυτό άλλωστε δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Απλά απαντώ φιλολογικά στο ερώτημα και στην απορία που κάποιοι θα μπορούσαν να εκφράσουν. Και βεβαίως ο Ηλίας και ο Ενόχ λένε κάποιοι ότι είδαν τον Ηλία ή δεν ξέρω τον Ενόχ ή οποιονδήποτε. Ή μπορεί ο Ηλίας και ο Ενόχ, όπως είναι σίγουρο, αυτό μπορεί να σημαίνει και για κάθε άλλον άγιο, έτσι που στέλνει ο Θεός από τον ουρανό. Να βρίσκουν πολλές φορές να είναι ανάμεσά μας, να κυκλοφορούν ανάμεσά μας αοράτος ή και ορατός και να μην τους καταλαβαίνουμε, να μην τους παίρνουμε χαμπάρι. Εν εταίρα μορφή. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, θα ήθελα λίγο να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, τον εσχάτων. Θα ήθελα λίγο την προσοχή σας για να μην γίνονται παρανοήσεις και παρεξηγήσεις και να μην θεωρηθεί ότι λέω άλλα αντί άλλο. Και μόλις ολοκληρώσω αυτό το σημείο, θα τελειώσουμε την ομιλία μας για σήμερα και θα την συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Στην επόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, ακούστε. Το κήρυγμα μετανοίας, θα αναφερθώ στο θέμα της μετανοίας. Για το εάν και κατά πόσον θα υπάρχει μετάνοια εις τας ημέρας του Αντιχρίστου. Κάποιοι λένε ότι δεν θα υπάρχει καθόλου μετάνοια. Βέβαια, αν δεν υπάρχει καθόλου, τότε πλήρη λόγο είναι να παίξουν δύο προφήτες, έτσι, αφού δεν είναι κήρυκες μετανοίας κατά εξοχή. Σε ανθρώπους, ισότα εξ αρχής μη ακουόντων, δεν υπάρχει λόγος να τους στείλει ο Χριστός. Το κήρυγμα μετανοίας θα υπάρχει μετάνοια, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετάνοια. Θα είναι δύσκολο, κατόρθωτο, όχι όμως αδύνατη. Θεωρητικά θα υπάρχει δυνατότητα. Γιατί το κήρυγμα μετανοίας των δύο προφητών θα απευθύνεται προς πάντα στους ανθρώπους. Και θα σημαίνει με άλλα λόγια, όταν θα λένε στους ανθρώπους μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία του Χριστού, του Ιησού, αυτό με άλλα λόγια θα σημαίνει και έμεση αλλά και άμεση καταγγελία του πλάνου, του Αντιχρίστου.
Όταν σου λένε μετανοείται γιατί το προσκύνησες αυτό που είναι ψεύτης και πλάτος, σου λέει ότι αυτός λοιπόν τον οποίο προσκύνησες δεν είναι ο αληθινός. Επλανήθης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να επιστρέψεις, θα πρέπει να μετανοήσεις. Στον Ιησού Χριστό να επιστρέψεις. Μπορείς να το κάνεις. Κάντο. Οι δύο προφήτες, οι πύρινοι ζηλωτές, με χίλιους δύο τρόπους θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν τους ανθρώπους στη μετάνοια. Και να τους απομακρύνουν από τον ολετήρα, τον καταστροφέα, τον ψεύτη, τον ψευδόχριστο και ψευδομεσία. Άλλωστε αγαπητοί μου, ο Χριστός σε όλους μας, σε όλους τους ανθρώπους επιτρέπει να ζήσουμε, παρατείνει τη ζωή μας για ποιο λόγο? Για να μετανοήσουμε κάποτε. Για να γίνουμε έτοιμοι για τη βασιλεία. Όχι για να πάμε στην κόλαση. Αν είναι να πάμε στην κόλαση, τότε ο Χριστός κάποια στιγμή, βεβαίως ο Χριστός ξέρει εκ των προτέρων, περισσότερο θα κολλαστούν, το ξέρει εκ των προτέρων. Δίνει όμως σε όλους ευκαιρίες. Και όταν θα φτάσουν οι άνθρωποι λοιπόν, όπως επί κατακλυσμού του Νοέ, στα σημεία του Αντιχρίστου, στο σημείο που να οδηγούνται συντριπτικά σχεδόν όλοι στην κόλαση, τότε πλέον θα κρίνει ο Θεός ότι δεν υπάρχει πλέον. Ότι έχει σφραγιστεί η βασιλεία, ότι ήρθε το πλήρωμα της βασιλείας, συμπληρώθηκε η βασιλεία τους Αγίους και τους Δικαίους, και ότι εφόσον όλοι οι άλλοι πάνε στην κόλαση, δεν υπάρχει νόημα να συνεχίσει να ζει αυτός ο κόσμος. Να υπάρχει. Για να έρθει το τέλος. Λοιπόν, μας δίνει λοιπόν χρόνους μετανοίας, αλλιώς θα μας έκοβε το νήμα της ζωής αμέσως με το που θα αμαρτάναμε. Θα μας έκοβε κατευθείαν το νήμα της ζωής. Ακόμα και στους ηθήνοντας Νόας, στους Ιωνιστάς. Σε αυτούς που θα φέρουν τον Αντίχριστο. Ακόμα και τον ίδιο τον Αντίχριστο, γιατί τον αφήνει να ζει? Γιατί ο Χριστός τον έφερε στον κόσμο? Γιατί τον έπλασε? Δικό του δημιούργημα δεν είναι? Μπορεί να πει κανείς ότι πονάει πιο πολύ τον Αντίχριστο, κανείς, οι λάτρεις, οι προσκυνητές του Αντιχρίστου θα πονάνε και θα αγαπάνε πιο πολύ τον Αντίχριστο από θα τον αγαπάει ο δημιουργός του, ο Ιησούς Χριστός? Όχι βέβαια. Λοιπόν, ακόμα και οι συλλογιστές τους δίνει χρόνο, βλέπετε ο Θεός. Πάνε εκεί συγκεντρώσει κι άλλοι, οι Ροκφέλλερ και τα λοιπά. Πάνε στα 100, στα 110, στα 120 χρόνια, ζουν πολλά χρόνια. Γιατί? Γιατί ο Θεός κάτι περιμένει από αυτούς. Θα μου πείτε δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να μετανοήσουν αυτοί. Προκειμένου περιμένει να μετανοήσουν κάτι, ή τουλάχιστον θέλει να τους καταστήσει αναπολόγητους. Δηλαδή, θα τους πει, εγώ σας έδωσα, επέτρεψα να έχετε τα πάντα. Σε αυτή τη ζωή, να ζήσετε πάρα πολλά χρόνια και να τα απολαύσετε. Πλούτο, δόξα, ειδονή, τον κόσμο όλο. Στην άλλη ζωή όμως, ετοιμαστείτε να τα χάσετε όλα. Τη ζωή σας, την ψυχή σας, τα αγαθά σας, τα χρήματά σας, τη δόξα σας και τον κόσμο όλο για τον οποίο τόσο πολύ μοχθήσατε να αποκτήσετε μέσα από την παγκόσμια συνωμοσία και τη μυστική αόρατη αρχή που στήσατε να κυβερνά αυτόν τον κόσμο για να φέρετε τον εκλεκτό παγκόσμιο κυβερνήτη σας, θα χάσετε και αυτόν τον κόσμο, έτσι και θα τα χάσετε δυστυχώς όλα. Ο Χριστός δίνει παράταση ζωής στους ανθρώπους, προκειμένου έστω και αν δεν σωθούν, τουλάχιστον να μπορέσουν να έχουν μια ελαφρύτερη ποινή στην άλλη ζωή, μια ελαφρύτερη κόλαση, να τους βρει στο καλύτερο δυνατό σημείο και να τους πάρει. Επομένως, η απάντησή μου στο εάν θα μπορούν να μετανοήσουν οι προσκυνητές του Αντιχρίστου, οι έχοντες λάβει το χάραγμα, αν θέλετε. Η απάντησή μου είναι ότι θα μπορούν να μετανοήσουν, θεωρητικά θα υπάρχει δυνατότητα μετάνοιας για αυτούς, όσο υπάρχει θεωρητικά η δυνατότητα μετάνοιας για τον ίδιο τον Σατανά, για τους μασόνους, τους αιωσπορολάτρες, τους μάγους και τους συνειδητούς λάτρες του Σατανά και του Αντιχρίστου, και να το εξηγήσω λίγο αυτό και να τελειώσουμε. Έτσι. Πρώτα για τον Σατανά. Έτσι. Θα μου πει κανείς, θα μου φέρει ως αντίρρηση το επιχείρημα ότι τι μιλάς για μετάνοια για τον Σατανά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από κάποιον από τον Σταύρο Σταράς του Χριστού ο Σατανάς, οι δαίμονες παγιώθηκαν εις το κακό. Ύστερα μετανοησία. Ωραία. Ναι. Σύμφωνο. Ο Σατανάς λοιπόν δεν μπορεί με βάση αυτό να μετανοήσει. Γιατί όμως? Δεν μπορεί να μετανοήσει γιατί δεν θέλει να μετανοήσει. Όχι γιατί δεν μπορεί. Δεν θέλει και αυτή τη στιγμή δεν θέλει να μετανοήσει ο Σατανάς. Έχει παγιωθεί, γιατί έχει παγιωθεί η θέλησή του, η βούληση τόσο πολύ στο κακό, τόσο πολύ έχει σκληρινθεί αυτό που λέμε στη σατανική αμετανοησία και είναι αμετακίνητος εις αυτό.
Είσαι Άλλωστε, όχι μόνο δεν σκέφτεται για τον εαυτό του, δεν του περνά σαν σκέψη κάνει μετάνοια, αλλά το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι, δηλαδή το θεωρεί de facto τελεσμένο αυτό, να συμπαρασύρει όσο περισσότερους γίνεται στην κόλαση μαζί του, στην καταστροφή και στον όλεθρο. Άρα λοιπόν ο ίδιος εργάζεται ακόμα για τον όλεθρο. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί? Σημαίνει ότι επισορεύει κόλαση για τον εαυτό του ολοένα και μεγαλύτερη. Δεν είναι έτσι? Δεν κολλάζεται ο Σατανάς με το έργο του και τη δράση του ολοένα και περισσότερο? Ναι, αλλά πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Τι σημαίνει όμως αυτό? Γιατί κολλάζεται ο Σατανάς? Αν δεν μπορεί, αν δεν είναι ελεύθερος να πράξει, να επιλέξει το κακό ή το αγαθό. Κολλάζεται εκείνος ποινικά, έχει την ποινή, έχει το στοιχείο, εκείνος που έχει το στοιχείο της ελευθερίας. Όταν έχεις ένας άνθρωπος, ο Θεός του δίνει ελευθερία, όπως και ο νόμος, ο ανθρώπινος, εφόσον είσαι ελεύθερος να πράξεις το καλό ή το κακό, επιλέγεις και γι' αυτό έχεις ευθύνη. Φέρεις το στοιχείο της ευθύνης και γι' αυτό και κολλάζεσαι. Επειδή είσαι ελεύθερος να πράξεις το αγαθό και διαλέγεις το κακό. Έχεις ευθύνη και κολλάζεσαι. Αν λειτουργούσε αυτόματα το πράγμα και δεν μπορούσε να επιλέξει το καλό, δεν θα είχε και την ευθύνη ενώπιον του Θεού. Θα έλεγε ότι, ακόμη και ο Σατανάς, δεν μου έδωσε τη δυνατότητα να μετανοήσω, με θράσος θα μου πει κανείς, με ανέδεια, αφού δεν το θέλει. Δεν μου έδωσε τη δυνατότητα, ο Χριστός θα του πει σου την έδωσε, την είχε μέχρι τέλους τη δυνατότητα να μετανοήσεις. Γι' αυτό σε άφησα ελεύθερο. Είναι ή δεν είναι ελεύθερο? Είναι ελεύθερο. Ακόμα και τώρα, να πράξει ό,τι θέλει. Ο Χριστός είπε ότι ετοίμασα το πει, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τη αγγέλισσα φιλιά. Ακόμα δεν τον έβαλε με στον φίλο σχολάσεω. Είναι ελεύθερο. Να πράττει ό,τι θέλει. Να έρχεται με θυμό μέγα και να οδηγεί τα πάντα στον όλεθρο. Θυμό, ξέροντα ότι έχει ολίγο χρόνο. Άρα λοιπόν συνεχίζει να εργάζεται ελεύθερα με ευθύνη του και κολλάζεται. Ενώ θα έχει τη δυνατότητα ή θα είχε αν ήθελε να πράξει το αγαθό. Θα έχει τη δυνατότητα να μετανοήσει μέσα από αυτά που σας είπε, μέσα από βάση το στοιχείο της ελευθερίας και της ευθύνης. Ωραία. Λοιπόν, και τέλος για τους μασόνους. Είπα, όσο θα έχουν τη δυνατότητα οι μασόνοι ή οι οσφορολάτρες να μετανοήσουν, αυτοί που είναι μοιημένοι στο σύστημα, προσκυνητές, είναι μοιημένοι στο σύστημα τους, μπορούν να μετανοήσουν. Θεωρητικά μπορούν. Προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Θα πούνε και κανείς ίσως και αδύνατο. Λοιπόν, μπορούν όμως να μετανοήσουν. Γιατί γίνεται αδύνατο για αυτούς όπως και για τους Σατανά? Γιατί δεν έχουν το μέγεθος, δεν έχουν το ανάστημα του μάρτυρος. Του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, του μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, δεν έχουν το ανάστημα αυτό. Δηλαδή είναι δειλοί, είναι δειλά ανθρωπάρια, τα οποία έχουν φόβο. Ξέρουν τι θα πάθουν αν προδώσουν τον Σατανά. Ξέρουν άμεσα τι θα πάθουν αν προδώσουν τον Αντίχριστο, τους ηθήνοντας Νοάς. Θα πέσει κεραυνός και θα τους κάψει αμέσως. Θα υποφέρουν με απίστευτα και ασύλληπτα φρικτά βασανιστήρια που επιφυλάσσει ο Αντίχριστος για τους χριστιανούς. Λοιπόν, επειδή τα ξέρουν όλα αυτά, γι' αυτό δηλιούν. Γιατί δεν έχουν το ανάστημα ενός μάρτυρος. Δεν έχουν τα κότσια. Και επίσης από την άλλη, απολαμβάνουν πλούτο, δόξα και ειδονή. Όλοι αυτοί, όλες οι διασημότητες. Σας είπα στην προηγούμενη ομιλία, δεν χρειάζεται να επαναλάβω ποιοι είναι του συστήματος. Όλες αυτές οι διασημότητες, πλούτος, δόξα και ειδονή. Τα πάντα στη ζωή αυτή. Λοιπόν, είναι εύκολο για έναν άνθρωπο που νομίζεται ότι τα απολαμβάνει τα πάντα στη ζωή του να αλλάξει ζωή, να τα αρνηθεί. Δεν είναι εύκολο. Εδώ εμείς ένα μικρό πάθος έχουμε και κάνουμε αμάρτη και πώς και δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτό. Ένα μικρό, ένα τίποτα. Μπορούν, νομίζετε, εύκολα αυτοί να απαλλαγούν από αυτά τα τεράστια? Δεν είναι εύκολο. Αλλά θα υπάρχει θεωρητικά η μετάνοια. Δεν θα είναι εύκολο όμως. Λοιπόν, λαμβάνοντας και για αυτούς που λαμβάνουν το χάραμα και προσκυνούν το θηρίο επιπλέον, η καρδιά τους θα έχει γίνει, να το πω έτσι, κυμάς από το διάβολο. Θα τον έχει κομματιάσει ο διάβολος στην καρδιά τους και τα πάθη. Και επίσης το εμφύτευμα του χαράγματος εσωτερικά μαζί με όλα τα παρεπόμενα θα ακυρώνει, θα αποτρέπει τους δρόμους που οδηγούν στη μετάνοια, οι οποίοι θα υπάρχουν. Αλλά θα τους ακυρώνει και το εμφύτευμα και το χαράγμα, το οποίο θα εξητάρει τα πάθη, θα εξητάρει την απιστία και την προδυσία κατά του ανθρώπου και θα ενισχύει τα σωρούς που οδηγούν στην απώλεια. Θα υπαγορεύει τα σκέψεις, θα επηρεάζει τις επιθυμίες, θα αλλοιώνει την ψυχοσύνθεση, την προσωπικότητα του ανθρώπου. Και πόσο εύκολο θα είναι? Δεν θα είναι εύκολο για έναν άνθρωπο, δεν θα είναι όμως και αδύνατο. Επομένως, πολύ δύσκολη, δυσκολοκατόρθωτη μετάνοια, όχι όμως και αδύνατη. Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ομιλία και θα συνεχίσουμε την επόμενη Δετάρτη, πρώτο Θεός, να είστε καλά.